Χριστόν Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Παράδει και παράδειται το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο γρυγός, ελευθερίας κύριος εν ημί, και κατάρρευσε με εμάς από πάσης κυρίως και σώσε με αγαθές εν ημάς. Αμήν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και υπήρξαν, έχουν περάσει δισεκατομμύρια άνθρωποι και ο Κύριος ξέρει πόσοι ακόμη θα περάσουν. Μυαλά άφθονα. Ποιος από αυτούς ή ποια μυαλά από αυτά ή ποιο μυαλό, όσο δυνατό κι αν είναι, μπορεί να μας πληροφορήσει πώς θα είναι τα έσχατα, έσχατα ή πώς είναι, πώς ήταν η αρχή του κόσμου. Ή και τα δύο. Η απάντηση, κανείς μυαλό ανθρώπινο δεν μπορεί να μας δώσει καμία απολύτως απάντηση γύρω από αυτά που υπόθηκαν, που ακούστηκαν. Γιατί κανείς δεν υπήρξε την ώρα που ο Θεός, ας πούμε έτσι, κατάρτιζε το πρόγραμμα, το σχέδιο δημιουργίας του κόσμου. Υπήρξε κανείς. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Τις γαρ έγνων νου Κυρίου», ποιος από τους ανθρώπους γενικά, όλων των εποχών, έγνω γνώρισε το νουν του Κυρίου, μπόρεσε κανείς να γνωρίσει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι στο νου του είχε, έχει ή θα έχει ο Κύριος. Και ακόμη λέει, τις σύμβουλος αυτού εγένετο, βρέθηκε ποτέ κανείς να σταθεί δίπλα στον Κύριο, να τον συμβουλέψει, σύμβουλος εγένετο. Κανένας απολύτως δεν έχει αυτή την ικανότητα να γνωρίσει τον Κύριο. Αφού και αυτός που το ερωτάει αυτό, το τι σύμβουλος εγένετο ή ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου, αυτός που λέει αυτό ανέβηκε στο τρίτο ουρανό. Αυτά είναι ανθρώπινα δεδομένα που μας λέει. Ανέβηκα, λέει, ως το τρίτο ουρανό. Είδα, δεν ξέρω να σας τα πω τι είδα, ούτε να σας τα περιγράψω. Γιατί επί καρδία ανθρώπου ούκ ανέβη. Ποτέ στην καρδιά του ανθρώπου δεν πέρασαν τέτοια πράγματα. Ους ουκ ήκουσε. Αυτή δεν τα άκουσε. Μάτι δεν τα είδε. Και καμιά καρδιά, αφού τα είδε, έκανε τάκ τάκ. Έτσι ήταν αυτά που είδα και που πήγα. Συνεπώς, ο Θεός μόνον είναι αυτός που γνωρίζει σε απόλυτο βαθμό, αυτός γνωρίζει το σχέδιο
που κατέστρωσε όταν δημιούργησε τον κόσμο. Ποια είναι η αρχή του και ποιο θα είναι το τέλος του. Τα τέλη των αιώνων. Τα τέλη των αιώνων. Σίγουρα όμως, επειδή ανθρώπινο μυαλό δεν αδυνατεί να τα συλλάβει, ο Θείος νους, ο Κύριος μας, που γνωρίζει τον Πατέρα Του και ο Πατέρας γνωρίζει τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, σίγουρα με αυτήν τη βοήθεια της άνωθεν αποκαλύψεως, ορισμένα έχουν αποκαλυφθεί σκιωδώς και οι προφήτες ακόμη, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος κάποιες ομιλίες που λέει ότι οι προφήτες μιλούσαν ενιγματοδός. Άφηναν να καταλάβουν οι άνθρωποι και υπήρχε λόγος σοβαρός που το έκαναν αυτό. Δεν τα κρατάει το ανθρώπινο μυαλό. Το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Να σηκώσει αυτά που σήκωσε, μάλλον που σχεδίασε ο Θεός στο πρόγραμμά του πάνω. Πάντως, στη γραφή μέσα αναφέρεται γραπτός και στον Ισαΐα και στον Ιωήλ και σε άλλο προφήτη ότι ο Κύριος σε συγκεκριμένο χρόνο που ο ίδιος τον ορίζει θα έρθει. Θα έρθει. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλου λέει τότε θα γίνει η αποκατάσταση των πάντων. Η αποκατάσταση των πάντων σε όλα απολύτως. Όσα εμείς βλέπουμε, δηλαδή θα έρθουν στην τάξη τους και στην ισορροπία τους. Τώρα ο κόσμος έχει κουνηθεί για τα καλά. Τετάρακτε τα σύμπαντα. Δέστε το αυτό. Τετάρακτε τα σύμπαντα. Δηλαδή είναι ταραγμένα όλα, κουνημένα. Και βέβαια είναι κουνημένα γιατί ο δυναμίτης που τα κούνησε είναι η αμαρτία. Είναι το κακό που ήρθε και μπήκε μέσα στον κόσμο. Και ο άνθρωπος έκανε αποδοχή στο κακό. Στο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε, την Κυριακή που έρχεται, που έχει και το όνομα Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας, αναφέρεται το εξής. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Λέει εν τη δόξη, γιατί η πρώτη εμφάνισή του ήταν ταπεινότατη μέσα στη σπηλιά της Βηθλεέμ. Όχι μόνο αυτό, αλλά
και υπέστη όσα δε χωράει, έπαθε όσα δε χωράει ο Υιός του ανθρώπου. Αφού λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος έκραξε από τα βάσανα που πέρασε και φώναξε τον πατέρα του και ο πατέρας του έστειλε για να τον στηρίξει αγγέλους. Και μάλιστα πιο πολύ έπαθε στον κήπο της Γεσημανή που προσευχήθηκε για να τον βοηθήσει ο πατέρας του να σηκώσει το βάρος, παρά όταν, όταν έπαθε τις ημέρες των παθών. Πιο πολύ όταν προσευχήθηκε, θα το πούμε άλλη φορά για το πράγμα, και λιγότερο όταν πέρασε τα βάσανα και σταυρώθηκε. Δέστε το καλά στο μυαλό, πιο πολύ. Τότε ήρθε ταπεινά, ταπεινώθηκε πέρα για πέρα. Λέει εκένωσε, άδειασε. Αυτό σημαίνει άδειασε τον εαυτό του, ο Κύριος, από τη θεότητά του, σχήματι ανθρώπου λαβών, γιατί έλαβε ανθρώπινο σώμα. Συνεπώς δεν ήρθε εν δόξη τότε, αλλά πρόκειται να έρθει εν δόξη όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου, επειδή ήταν άνθρωπος, είναι Υιός του Θεού. Θα έρθει εν δόξη και συμπληρώνει, μαζί του θα έρθουν όλοι οι άγγελοι. Ποτέ άλλοτε, ποτέ μα ποτέ άλλοτε, δεν έκαναν παρουσία οι άγγελοι όλοι. Τότε θα είναι όλοι οι άγγελοι όταν κατέβει ο Κύριος για να κρίνει τον κόσμο. Τότε λέει όλοι οι άγγελοι θα είναι μαζί του. Γιατί μαζί με τον Κύριο που κατέβηκε σαν άνθρωπος πήραν μέρος στον αγώνα του, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, για να νικήσουν τον κακό. Συμμετείχαν στη χαρά της νίκης και τώρα παίρνουν μέρος για να συμπληρώσουν αυτή τη χαρά, στη χαρά της δόξας. Θα έρθει και θα πάρω μέρος και εκεί, αφού πήρα μέρος στη Γεθσημανή που του σήκωσαν το βάρος, γιατί δεν άντεξε να το σηκώσει. Τότε λοιπόν θα κατέβει μαζί με όλους τους αγγέλους ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα έρθει λοιπόν μόνος του. Δεν υπάρχει άλλο γεγονός στην Αγία Γραφή, όπου και να ψάξουμε, δεν υπάρχει άλλο γεγονός που να μας πληροφορεί ότι κατέβηκαν όλοι οι άγγελοι, που πήραν μέρος όλοι οι άγγελοι, αλλά μέρος των αγγέλων, μεγάλο ή μικρό. Γενικά, συλλογικά, όλοι μαζί οι άγγελοι θα κατέβουν όταν έρθει ο Κύριος. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ισαΐας παραδείγματος χάρη, μας πληροφορεί ότι είδε τον θρόνο του Θεού. Τον θρόνο του Θεού. Μην νομίσουμε ότι μπορεί να είναι ο θρόνος κάτι το υλικό, αλλά όπως λέγουν τα Άγια και τα Ιερά Βιβλία, σε Αγίες Γραφείς, θρόνος είναι οι άγγελοι. Λέει εποχούμενος επί των αγγέλων, επικάθεται πάνω στους αγγέλους ο Κύριος. Λοιπόν, είδε λοιπόν ο προφήτης Αΐας θρόνο να κάθεται. Και γύρω λέει από το θρόνο ταξιαρχίες αγγέλων που εκάλυπταν το πρόσωπό τους, εξαπτέρυγα δηλαδή, που είχαν έξι πτερούγες. Με δύο πτερούγες κάλυπταν τα πόδια, με δύο κάλυπταν το πρόσωπο,
και με δύο πτερούγες πετούσαμε. Και στριφογύριζαν ακατάπαυστα, κουνώντας τις φτερούγες, λέγοντας το Άγιος, 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 Κύριος Σαββάωθ, πλήρης ουρανός και της δόξης. Χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει αυτό το αέναο κούνημα των πτερήγων φανερώνει τη συμμετοχή στη χαρά της δόξας του Κυρίου, την ακατάβαστη συμμετοχή. Λέει, πετώμενα, το λέει και ο παπάς στη Θεία Λειτουργία, πετώμενα, ενώ πετούσαν, και έκραγε, φώναζε, έβγαζαν κραυγή, έτερον προς το έτερον, το ένα με το άλλο μεταξύ τους. Και τι φώναζαν, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ο θρόνος του Θεού, περιγραφόμενος κατά την οπτασία του προφήτη Ισαΐα. Ήταν πλήρης δόξης ο οίκος της δόξης αυτού. Ο οίκος δόξης είναι ο οίκος που βασιλεύει ο Κύριος. Πλήρης. Και πλήρης αγγέλων είναι το σύμπαν ολόκληρο. Και ο προφήτης Δανιήλ το ίδιο. Είδε και εκείνος το θρόνο του Κυρίου, είδε και αγγέλους. Και στην Αποκάλυψη πάλι, επί του θρόνου είδε να στεφανώνει, επί του θρόνου είδε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τον Κύριο της δόξης, να στεφανώνει τους λευκοφορεμένους μάρτυρας. Και όπως ονομάζει στην Αγία Γραφή, τους πεπελεκημένους, εκείνους που είχαν φάει μαχαίρι, φωτιά, άλλα βασανιστικά όργανα που είχαν περάσει, αυτοί που πρόσφεραν το αίμα τους είχαν λευκάνει τη στολή και τους είδε με λευκές στολές της ψυχής τη στολή να είναι ντυμένοι και να είναι δίπλα στο θρόνο του Θεού και να αναπέμπουν προσευχές που ήταν, λέει, προσευχές θυμίαμα ευώδες, ευώδες θυμίαμα, μοσκοβολητό λιβάνι. Είδε και ο προφήτης Δανιήλ, ακόμη είδε ο προφήτης Δανιήλ το εξής, ότι το θρόνο του Θεού, όπως το περιγράψαμε, αλλά κάτω από το θρόνο λέει πύρινος ποταμός. Ποταμός από φωτιά. Ποταμός από φωτιά. Κοιτάξτε, γιατί τα λέμε αυτά. Αυτά δεν τα κατάλαβε ανθρώπινο μυαλό. Οπτασία παρουσιάστηκε, τα είδαν οι προφήτες που είδαν και έβλεπαν και το μέλλον και μας δίνουν την περιγραφή. Δεν μπορούσε να συλλάβει ανθρώπινο μυαλό. Γι' αυτό τα λέμε. Αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα από εκείνα τα πράγματα αν ο Θεός δεν έδινε τις αποκαλύψεις στους προφήτες και στους Αγίους. Όταν έρθει λοιπόν ο Κύριος με όλη τη δόξα Του, με όλους τους αγγέλους, τότε λέγει θα καθίσει ή μάλλον θα κάνει σύναξη. Σύναξη. Θα καλέσει στη σύναξη όλα τα έθνη, όλες τις φυλές της γης. Όλες τις φυλές της γης. Λέμε να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Όλες τις φυλές της γης θα κρίνει ο Κύριος. Τότε που ήρθε, είπε ουκ ήρθον κρίνε, όταν ήρθε στη γη, είπε δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να σώσω. Θα έρθει για να κρίνει. Συνεπώς εμείς όταν κρίνουμε τον ένα και τον άλλο, παίρνουμε τη θέση του Κυρίου. Γίνομαστε κριτές από τώρα. Προχωράμε παρακάτω. Θα ξεχωρίσει, λέει, το Ευαγγέλιο, όπως τους ανθρώπους, όπως ξεχωρίζει ο Τσοπάνος τα πρόβατα από τα ερήφια. Τα πρόβατα από τα ερήφια.
τα πρόβατα λέει στα δεξιά του, τα ερήφια στα αριστερά του. Να κάνουμε μία παρατήρηση πάνω σε αυτό, όχι δική μου, από τον Άγιο που έχω μπροστά μου, τον Άγιο Βενιμίρεβιτς. Μέχρι τώρα, λέμε, θα κάνει σύναξη και θα κρίνει και θα βάλει δεξιά και αριστερά. Τα λέμε για να καταλάβουμε. Ενρυπή οφθαλμού θα γίνει αυτό. Ενρυπή οφθαλμού σημαίνει όσο ανοίξει και κλείσει το μάτι του ανθρώπου. Πόσο κακή στα μάτια να ακουλτεί στα μάτια σου, τόσο θα κάνει να κρίνει ζώντας και νεκρούς ο Κύριος. Οι πατέρες έχουν μια ποικιλία από γνώμες ως προς το πού θα γίνει η σύναξη. Λένε μερικοί ότι θα γίνει στη κοιλάδα Ιωσαφάτ. Στην κοιλάδα Ιωσαφάτ. Θα αναφέρουμε το γιατί. Κοιλάδα Ιωσαφάτ. Εκεί, σε αυτή την κοιλάδα, έγινε μία μάχη. Να το δέσουμε αυτό. Για να καταλάβουμε τι πιστεύω έχουμε. Σε τι πιστεύουμε. Στην κοιλάδα αυτή έγινε μία μάχη που άρχοντας ήταν ο Ιωσαφάτ. Δεν είχε ούτε ένα όπλο για να πολεμήσει τους Μωαβίτες και τους Αμμονίτες. Δύο φυλές, δύο λαούς. Αυτοί σαν πάνοπλοι, αυτός άοπλος. Θα λέγαμε σήμερα χαμένος από χέρι. Παραδομένος εκ των προτέρων, εγμαλωδισμένος χωρίς λόγο, δηλαδή χωρίς να πούμε κουβέντα, εγμάλωδος 100% ή και νεκρός ακόμα. Και όμως, λέει ο αδελφός, και όμως ενίκησε πάνοπλους εχθρούς. Λέγει ο Δαβίδ και τα ακούμε και τα ακούμε και το ξανακούμε κάθε εβδομάδα, ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης. Αυτοί που έρχονται να μας πολεμήσουν έχουν άρματα, έχουν και ύπους. Αυτοί μας κυβερνάνε, και αυτό το λέω και το τονίζω, έχουν άρματα, έχουν και όπλα, έχουν και δύναμη λυγική. Εμείς δε, εμείς, εν ονόματι Κυρίου μεγαληθισόμεθα. Εμείς με το όνομα του Κυρίου θα λάβουμε το μεγαλείο της νίκης. Θα το λάβουμε το μεγαλείο της νίκης. Ο εχθρός έχει έπαρση. Πάντοτε, αφού από έπαρση έπεσε από τον ουρανό. Και οι οπαδοί του, όσοι άνθρωποι τον ακολουθούν, έχουν έπαρση. Καταδυναστεύουν λαούς. Πιέζουν και τους συμπνίγουν κατά έναν τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι αυτοί έχουν δύναμη μεγάλη και του Κυρίου οι άνθρωποι είναι αδύνατοι. Επαναλαμβάνω, αυτοί με την δύναμη την ηλική, εμείς με το όνομα του Κυρίου θα δοξαστούμε. Θα δοξαστούμε. Ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου μεγαλυνθισόμεθα. Για να το λέει ο Δαβίδ αυτό, το είχε ζήσει. Το είχε ζήσει με όλη τη μεγαλοπρέπειά του. Αν το πάρουμε, να αναφέρουμε μια πραγματικότητα, από την πρώτη στιγμή που ήταν νεαρός, που του τραγουδούσε στο Σαούλ για να το διασκεδάσει, γιατί είχε κατάθλιψη όπως έγινε πολλοί άνθρωποι σήμερα, και τεντώει το τόξο του ο Σαούλ σε απόσταση 2 μέτρων, του το έριξε, δεν τον βρήκε. Εμείς εν ονόματι Κυρίου μεγαλυνθισόμεθα. Αυτό είναι ένα σκηνικό από τη ζωή του Δαβίδ. Τον κυνηγάει
Κρύβεται σε σπηλιά ο Δαβίδ. Μπαίνει στην ίδια σπηλιά μέσα και ο Σαούλ. Μπροστά στα μάτια του και δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει. Αυτό. Μα ο Κύριος την ανάλογη στιγμή σε σκεπάζει και ρίχνει αορασία στα μάτια του Ανδρουλού και δεν βλέπει ότι είναι μπροστά του. Επαναλαμβάνω ότι στην κοιλάδα αυτή του Ιωσαφάτ έγινε η μεγάλη μάχη του άρχοντα Ιωσαφάτ, νίκησε αυτός που ήταν εντελώς άοπλος. Και λένε ότι εκεί θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ορισμένοι πατέρες. Δεν το λέω εγώ, το διαβάζω και από εδώ μέσα που το έχω. Όμως, λέει εδώ ο Άγιος που μπροστά μου, χωράει αυτή η κοιλάδα αυτούς που πέρασαν, αυτούς που ζουν ή που θα ζουν ή αυτούς που θα έρθουν μετά, γιατί βέβαια λέει θα αναστηθούν και τα σώματα. Χωράει αυτή και λέει, συμπληρώνει ο ίδιος, συμβολισμός είναι. Συμβολισμός. Τι συμβολίζει? Την απεραδοσύνη του κόσμου. Για το Θεό, για μας είναι απεραδοσύνη, για το Θεό είναι... Μια χούφτα. Ναι. Τίποτα. Τίποτα για το Θεό. Συνεπώς, το πώς θα το κρίνει, πότε θα το κρίνει, πού θα το κρίνει, εμείς μεν διαβάζουμε, τα κατανοούμε σαν άνθρωποι αυτά που κατανοούμε, αλλά το μεγαλείο τους το καταλαβαίνει μόνο ο Κύριος. Εμείς όσο καταλαβαίνει το μικρό μας το μυαλό. Γιατί μπροστά στη λογική του Θεού, η δική μας λογική, πέρα βρέχει. Τίποτα. Δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν. Τότε λοιπόν θα χωρίσει τους μεν από τους δε. Στην αρχή λέει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός. Ονομάζεται Υιός ανθρώπου ονομάζεται ο Χριστός. Γιατί γεννήθηκε από άνθρωπο. Στη συνέχεια, που είναι και Υιός του Θεού, έτσι δεν είναι. Στη συνέχεια, το Ευαγγέλιο μέσα αλλάζει όνομα και λέει τότε ερεί ο βασιλεύς. Τότε ερεί ο βασιλεύς. Τότε θα πει ο βασιλιάς. Ο Κύριος πάλι. Από Υιός ανθρώπου είναι βασιλιάς. Του σύμπαντος κόσμου. Του σύμπαντος κόσμου. Ο αιωσφόρος επειδή έχει ιτηθεί παταγωδός από τον Κύριο και δεν ανέχεται τη θεότητά του, αυτό που έχει να κάνει πολεμώντας τον είναι να λέει ότι δεν είναι Θεός. Ότι δεν είναι Θεός. Κι άστε αιρετικό, χιλιαστή θα σας πει δεν είναι Θεός. Λοιπόν, προχωράμε παραπέρα. Τι θα πει σε αυτούς που είναι δεξιά του? Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Ας το προσέξουμε λίγο. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία, ετοιμασμένη. Ο Θεός πρώτα ετοίμασε τη βασιλεία του και εγώ διαβάζοντάς το κατανόησα ακόμα καλύτερα, γιατί το επαναλάβα πολλές φορές για να το κατανοήσω. Πρώτα ετοίμασε, θα λέγαμε, το δωμάτιο που θα μείνει αυτός που θα μείνει μέσα και μετά έβαλε αυτόν που θα μείνει μέσα. Πρώτα ετοίμασε τη βασιλεία του. Και μετά είπε, δεύτε ποιήσω με έναν άνθρωπο, κατοικώνει και καθομοίωση. Ελάτε να κάνουμε άνθρωπο στην Ιατριάδα που να μας μοιάζει και να έχει την εικόνα μας. Όταν λοιπόν έφτιαξε τη βασιλεία του, ήταν ατελής με ανθρώπινα μέτρα. Όταν έβαλε μέσα τον Άδαμ και την Εύα, γέμισε. Δεν χρειάστηκε παραπάνω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τελευταίο κόσμημα στο λίδι της βασιλείας του ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Το τελευταίο στο λίδι. Τα ετοίμασε όλα όσα δεν φάνταζε το μυαλό μας και στο τέλος, τέλος, να βάλουμε λέει και αυτόν που θα είναι αφεντικό στη βασιλεία. Αφεντικό
σε αυτή τη βασιλεία. Μα δεν είχε αφεντικό. Ήταν ο Κύριος. Αλλά ήθελε και αυτό το αφεντικό μέσα. Κενωνός. Γιατί, κενωνός, βέβαια κενωνός. Ναι, όπως το λες, κενωνός. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος. Γιατί ήθελε να νιώσει ο άνθρωπος τη χαρά, τη θεϊκή, να είναι δηλαδή συμμέτοχος στη χαρά του Θεού και ο άνθρωπος. Να είναι συμμέτοχος στη χαρά του Θεού. Φτιάξε λοιπόν τη βασιλεία, την ετοιμασμένη, αυτή που ήταν έτοιμη από το Θεό, η ευλογημένη του Πατρός μου. Ξενώνες. Και προσέξτε, και έβαλε τον άνθρωπο, για να τον προσέξετε, έχει σημασία και εγώ που το διάβασα, πρόσεξα λιγάκι, τον άνθρωπο, ακούμε να λένε, αυτός έτσι γεννήθηκε, με ελαττώματα, με ζαβολές, με αμαρτωλό κόσμο, με το ένα, με το άλλο, δεν μπορεί να διορθωθεί. Γέννη. Μα δεν είπε ότι, πες το, τι θες να πεις. Γέννημα θρέμα. Ναι, γέννημα θρέμα. Αυτό αναιρείται. Αυτό ξεπέφτει. Ναι. Στη βασιλεία έβαλε τον άνθρωπο και δεν είπε, ξέρεις, εσύ ο άλλος είσαι γεννημένος για αυτό. Για τη βασιλεία του μόνο. Τον έφτιαξε μόνο και μόνο για τη βασιλεία του τον άνθρωπο. Για τίποτα άλλο. Το γνεύουμε. Τα παρατράγουδα τα παραπέρα, ότι εγώ έτσι γεννήθηκα, στραβόξυλο και δεν μπορώ να διορθωθώ, είναι για να καλύπτω την πομπή της ζωής μου που κάνω παραβάσεις, που κάνω διαφορές, που κάνω δικές για να πω, μα εγώ έτσι γεννήθηκα, πώς το κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά ο Κύριος πάντας θέλει σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ερθεί. Άρα ήταν ετοιμασμένη η βασιλεία του Κυρίου. Ετοιμασμένη. Από τον Θεόν. Και τότε λέει θα πεις στους άλλους, στους εξευολήμων, πορεύεστε από μου οι κατηραμένοι, πορεύεστε. Βέβαια και αυτό πηγαίνετε εσείς οι κατηραμένοι. Πού, στην ετοιμασμένη, πώς το λέει η βασιλεία, όχι βασιλεία, στη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη το διάβολο και στους αγγέλους αυτού. Ετοιμασμένη το διάβολο και τις αγγέλους αυτού. Από το διάβολο είναι ετοιμασμένη. Να προσέξουμε λίγο. Σίγουρα ο Θεός δεν λέει πηγαίνετε εσείς οι καταραμένοι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν καταργέται ο Θεός. Δεν εξαποστέλει ο Θεός. Όπως όταν οργιζόμαστε εμείς και εξαποστέλουμε ανθρώπους. Ο Θεός δεν έχει ανθρώπινα πάθη. Θέλω να ξεχωρίσω κάτι και να το προσέξουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν δίκαιοι, όπως εδώ πέρα που του λέει η Γραφή, και άδικοι. Η εξαγωνία μου και τα δεξιών. Αυτοί που είναι εξαγωνίμων, λέγει και αυτή είναι πραγματικότητα ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, έχουν καρδιά σκληρή. Καρδιά σκληρή. Που δεν συμπάσχουν στα παθήματα των αδερφών τους. Έχουν επιθυμία κακή. Επιθυμία κακή. Που δεν τους αφήνει να κάνουν το καλό γιατί δεν το αντέχουν. Δεν το θέλουν. Και επιπλέον αυτοί έχουν σκέψεις και φιλοδοξίες και φιλοδοξίες διεστραμμένες. Διεστραμμένες. Και πού τις έχουν? Μέσα. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, που έχω μπροστά μου, αυτές λέει οι επιθυμίες οι κακές, η καρδιά η σκληρή, η κακή διάθεση που έχουν,
είναι το τους ονομάζει γίγαντες. Γολιάθ. Το αναφέρει μέσα. Είναι ο Γολιάθ. Και οι αρετές τι κάνουνε, που είναι και αυτές μέσα, είναι ο Δαβίδ. Μέσα εδώ γίνεται, λέει, αυτό που αναφέρουμε τώρα, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οι κακίες είναι ο Γολιάθ, γίγας, και οι αρετές είναι, λέει, απλώς ο Δαβίδ ο ίδιος. Έρχονται λοιπόν μες κακίες και πιέζουν και σκληρύνουν. Δεν βλέπουν καταρχάς αν υπάρχει κακό στον κόσμο. Γίνεται παχύδερμα πέρα και πέρα και δεν αντιλαμβάνονται αν υπάρχει πόνος, δυστυχία, αν έχει αυτό, όχι αρρώστια. Σε καμιά περίπτωση. Και γύμνια. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Μόνο καταλαβαίνουν χοντρικά ότι αυτοί υπάρχουν. Και συμπιέζουν, λέει, το Δαβίδ που έχουν μέσα, τον Άνω, που είναι η αρετή, και το καταπνίγουν εντελώς. Οπότε τι γίνεται? Τη φωνή που τους λέγει, δώστε να φάνε, ντύστε τους γυμνούς, επισκεφτείτε τους φυλακισμένους, πηγαίνετε να δείτε αρρώστους. Και οποιοδήποτε άλλο καλό. Δεν το ακούνε, δεν το βλέπουν, δεν το αντιλαμβάνονται. Γιατί συζούν παράνομα με την ύφη της αδικίας, με την αδικία. Και δεν έχουν καμία απολύτως όρεξη, καμία απολύτως όρεξη να κάνουν το καλό. Οπότε τι κάνουνε, λένε δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει δίκαιο. Ας πρόσεχαν. Έλα. Ας πρόσεχαν. Το συμπληρώνω αυτό. Λοιπόν, δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Τους θεωρούν κουτούς και λένε ας πρόσεχαν. Λοιπόν. Τους πήγει το αίμα και λέει ας πρόσεχαν. Μάλιστα. Είναι λοιπόν φτιαγμένοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι φτιαγμένοι από τον εαυτό τους, από τον εαυτό τους, από κανέναν άλλον, φτιαγμένοι από τον εαυτό τους να μην δουν το Θεό. Αυτή είναι η κατάρα. Αυτή είναι η κατάρα. Και μόνοι τους λοιπόν ακολουθούν τον δρόμο της κατάρας. Δεν τους έχει διώξει ο Θεός. Είναι, επαναλαμβάνω, από μονάχοι τους. Αυτή είναι τα ερήφια που είναι αριστερά, όπως λέει μέσα συμβολικά η Ευαγγελική Περικοπή. Ο Θεός καλεί τους άλλους, τους δικαίους, να μπουν στη Βασιλεία Του. Να μπουν στη Βασιλεία Του. Που έχει προετοιμάσει για αυτούς από καταβολής κόσμου. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός, προτού ακόμα δημιουργήσει τον άνθρωπο, είχε προετοιμάσει τη Βασιλεία Του για αυτόν. Προτού πλάσει τον Αδάμ, ήταν όλα φτιαγμένα για τη ζωή του στον Παράδεισο. Ολόκληρη Βασιλεία, υπέροχη και ολόφωτη, που περίμενε τον βασιλιά της, τον Αδάμ δηλαδή. Μετά ο Θεός οδήγησε τον Αδάμ στη Βασιλεία αυτή. Και η Βασιλεία συμπληρώθηκε. Ο Θεός προετοίμασε τη Βασιλεία Του για τους δικαίους από την αρχή. Από την αρχή. Από καταβολής κόσμου. Μόνο τους αφέντες της περίμενε με τον Χριστό ως βασιλιά και αρχηγό. Και κάλεσε λοιπόν, λέει, τους δικαίους στη Βασιλεία Του
και αμέσως τους εξήγησε τους δικαίους στην Ευαγγελική Περικοπή. Καλεί λοιπόν τους δικαίους, τους εξηγεί. Τους εξήγησε τι τους θέλει στη σύναξη αυτή και τι τους χάριζε. Τι τους χάριζε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα πούμε αυτό που λέω να απαντήσουμε, λέει, τι του ζητάς του Θεού να σου δώσει. Κάποιο υλικό αγαθό. Μα αυτό είναι τρέλα. Προσβολή. Είναι τρέλα να του πεις, δώσε μου σε παρακαλώ Κύριε να περάσει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο. Λογικό είναι, αλλά να σημειώσουμε ότι είναι τρέλα. Εδώ σου λέει να μου ζητήσεις τη βασιλεία. Το άλλο θα έρθει μόνο του. Το μεγαλύτερο, γιατί το άλλο το ανθρώπινο θα σου έρθει μόνο του και θα φύγει μόνο του. Η βασιλεία δεν φεύγει. Η βασιλεία δεν μένει. Το δε λέει ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Το ρήμα Κυρίου, ο λόγος του Κυρίου που είναι και η βασιλεία του μένει στον αιώνα. Και τους χάριζε τη βασιλεία του. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο τους χάριζε τη βασιλεία του, το εξηγεί. Επίνας αγά και εδώ κατέβει φαγή. Εδίψασα και ποτίσατε με. Ξένος ήμην και συνηγάγεται με. Γυμνός και περιβάλλεται με. Εισθένησα και επισκέψαστε με. Εφυλακή ήμην και ήρθετε πρόσφατα. Κοινωνικό έργο. Κοινωνικό έργο. Που συγκροτεί κοινωνία ανθρώπων που έχουν αρετή επάνω. Συγκροτεί κοινωνία ανθρώπων με αγιοσύνη. Συγκροτεί κοινωνία ανθρώπων με τάξη. Συγκροτεί κοινωνία ανθρώπων αγίων. Ορίστε. Μπορώ να κάνω μία παρέκβαση. Ναι, ρώτησε. Στο εν φυλακή είμαι και ουκ επισκέψαστε με. Ναι. Το είχα θέσει σε ένα πνευματικό και μου λέει δεν σου επιτρέπουν να πας στη φυλακή επίσκεψη. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ καμία ευθύνη αν δεν πάω στη φυλακή. Θα σου απαντήσω τώρα. Ωραία. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Υπάρχει ένα σύλλογο των φυλακισμένων. Το όνομά του δεν θυμάμαι στην Αθήνα. Ονίσιμο. Μπράβο. Που μπορεί να πα στο σύλλογο. Με το σύλλογο αυτό. Yeah. Να πάρει τηλέφωνο στο σύλλογο αυτό. Ναι, και θα πα εκεί επί τόπου. Ωραία. Ναι. Και θα δώσεις 10-20 δραγμές πόσο έχεις να δώσεις ευρώ και θα πεις δώστε σε φυλακισμένο και αυτοί με εκεί στα δινήσα να πας εσύ εκεί πέρα. Το ίδιο είναι. Είσαι στο κρεβάτι παραδείγματος χάρη και είναι ένας άρρωστος και δεν πρέπει να του δώσεις εσύ και είσαι κατάκητος. Δίνεις στο Γόστα Αλφα 20 ευρώ, δώσε στο αδερφό μου που είναι άρρωστο στο κρεβάτι. Είναι σαν να πας εσύ ο ίδιος. Απαραίτητος δεν είναι ανάγκη γιατί δεν μπορούμε να πάμε. Σήμερα ήταν δεδομένα αλλιώτικα. Κάποτε ήταν όπως το λέει ο Κύριος. Κατάλαβε, αλλιώτικα τα δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, πείνασα λοιπόν και μου δώσατε, δίψασα και ποτίσατε, γυμνώσι μου και με ντύσατε και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτοί που έπραξαν αυτά που είπε ο Κύριος, αρνήθηκαν ότι έκαναν αυτό το έργο. Πότε σε είδαμε Κύριε, πεινασμένο, πότε γυμνό, πότε φυλακισμένο, πότε άρρωστο, πότε διψασμένο. Βλέπετε ότι δεν αναγνωρίζουν το έργο τους οι δίκαιοι. Δεν το αναγνωρίζουν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι. Άνθρωπε ρωτάει ο Δαβίδ, ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις ο το οποίο ουκ έλαβες, δεν το πήρες δώρα από το Θεό. Πώς γεννήθηκες, πώς είναι. Συνεπώς αφού σου έδωσε δώρα ο Θεός το ψωμί, το φαγητό, το ρούχο κλπ, την υγεία, όταν τα δίνεις αυτά στον άλλον, είναι από τα δώρα που σου έχει δώσει. Από δώρο δίνεις δώρο στον άλλον, ελεείς. Όταν δεν δίνεις, είσαι σκληρόκαρδος, πέρα για πέρα. Σκληρόκαρδος, πέρα για πέρα.
δίνεις από αυτά που σου έχει δώσει. Βέβαια, ο Κύριος του συμπλήρωσε και οι άλλοι το ίδιο του είπανε. Όταν του είπε, δεν μου δώσατε να πιω, δεν μου δώσατε να ντυθώ κτλ. Η διαδικαιολογία προβάλλανε κι αυτοί. Και ο Κύριος είπε, έδωσε την απάντηση. Ό,τι κάνατε στους ελάχιστους, στους ταπεινούς της γης, στους πεταμένους, για εκείνους που έχουν κοινωνικό ψηλό περίγυρο, ό,τι κάνατε σε αυτούς, το κάνατε σε μένα. Να το προσέξουμε και το πράγμα, έχει σημασία μεγάλη. Λέει Απόστολος Παύλος, θα το πω πως το λέει Απόστολος Παύλος, και το μεταφέρω στον Κύριο, να το καταλάβουμε καλά. Τις ασθενή και ουκ ασθενό, ποιος λέει είναι άρρωστος και δεν είμαι άρρωστος. Τις λέει ασκητή ουκ ασθενό, τις λέει ποιος λέει δεν καίγεται και εγώ δεν πυρώνομαι από τη φωτιά. Και το λέει καίγεται εννοεί κάθε είδους δοκιμασία. Κάθε είδους δοκιμασία. Και εγώ δεν αισθάνομαι τα πυρά της φωτιάς αυθινής. Όταν λοιπόν αυτό μας λέει ότι συμμετείχε ο Απόστολος Παύλος σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε πάσης φύσεως ανάγκη πόνο ταλαιπωρίας ανθρώπινης. Αυτός λέει τις ασθενή και ούκα ασθενό. Ποιος είναι άρρωστος και δεν υποφέρω εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Συμμετείχε, που σημαίνει ότι ο Κύριος μας αυτό ακριβώς το ζούσε σε απόλυτο βαθμό. Σε απόλυτο βαθμό. Και λέει, έχετε μπροστά σας αυτόν τον ελάχιστον άνθρωπο που έχει ανάγκη και πάσχει και υποφέρει. Και κάθεστε αδρανείς. Σε μένα δεν το κάνατε. Δεν δείξατε κοινωνία στο πάθος του, όχι επικοινωνία, προσέξτε, κοινωνία συμμετοχή σημαίνει στο πάθος του αλλού καθόλου. Δεν συμπάσχεται. Κοιτάξτε δείτε κάτι. Καλά κάνουν τα αδέρφια μας, έστω και αυτό που δίνουν μια τσάντα τρόφιμα στην εκκλησία ή οπουδήποτε αλλού για να φάνε αυτό που δεν έχουν. Αν ήταν όμως ο πόνος αυτόν που ο Κύριος ζητάει, δεν θα είχαμε πειρασμένους. Και με αυτή την κατάσταση. Δεν θα είχαμε πειρασμένους και με αυτή την κατάσταση. Αλλά εμείς καλοπερνάμε και άλλοι πεθαίνουν της πείνας. Και με αυτά που δίνουμε τα λίγα. Τα λίγα που δίνουμε. Δεν είναι καρπός του πόνου μας. Ούτε και του περισσεύματός μας. Ίσως είναι πιο κατώτερα από το περίσσευμα. Είναι παρακάτω και από εκείνα που λέει ο Κύριος. Δώστε τουλάχιστον σαν Φαρισαίοι το 10%. Και όχι παρακάτω, γιατί το παρακάτω δεν λέει τίποτα. Το ξέρει η χείρα που θα μας δικάσει στη Δευτέρα Παρουσία, που έδωσε τα 2 λεπτά. Έδωσε τα 2 λεπτά. Ο Θεός ζητάει από μας να δίνουμε ελεημοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μαλακώσουν οι καρδιές μας. Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Βελιμίρεβιτς. Να γίνουν πιο σπλαγνικές. Θα μπορούσε ο Θεός με την παντοδυναμία Του, θα μπορούσε ο Θεός με την παντοδυναμία Του να κάνει διαμιάς όλους τους ανθρώπους πλούσιους, χορτασμένους, ντυμένους και ευχαριστημένους. Μπορούσε, δεν μπορούσε. Αλλά αφήνει τους ανθρώπους να δοκιμάσουν την πείνα και τη δίψα, την αρρώστια, τη φτώχεια και τη δυστυχία για δύο λόγους. Πρώτα, ώστε εκείνοι που υποφέρουν από όλα αυτά να μπορέσουν έτσι να μαλακώσουν την καρδιά τους, να γίνουν πιο σπλαγνικοί και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό.
Κάποιος λέει, στον πόνο γνώρισα το Θεό. Πριν ζούσε στον κόσμο του, στην τύφλα του, στην αδυναμία του, ας πω και τη λέξη, στην αθεία του. Όταν λέει έπεσα στον πόνο και έστειλε ο Κύριος τον άνθρωπό του με τρόπο και τον επισκέφθηκε και πήρε μέρος στον πόνο του, εκεί έμαθε ότι ο Θεός ήρθε, τον έστειλε τον άνθρωπο αυτόν. Στον πόνο γνώρισε τον Θεό. Εν θλίψη εμνή στη μέση σου, Κύριε. Μαλακώνει η καρδιά. Δεύτερο, ώστε ο άνθρωπος μέσα από τα δικά του βάσανα να κατανοήσει και τους άλλους, με την ταπείνωσή του να κατανοήσει την ταπείνωση των άλλων. Έτσι θα καταλάβει την αδελφότητα και την ενότητα όλων των ανθρώπων μέσα από τον ζωντανό Θεό, δημιουργό και δοτήρα όλων των αγαθών. Ο Θεός ζητά από μας να γίνουμε ελεήμονες, να έχουμε πάνω απ' όλα έλεος. Γνωρίζει πως το έλεος είναι ο τρόπος για να μου καταστήσει ο άνθρωπος την πίστη στο Θεό, την ελπίδα στο Θεό, την αγάπη στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο παραχωρεί ο Θεός τα πάθη, τα ανθρώπινα, τις ανέχειες, τις πείνες, τις δίψες και ούτω καθεξής. Ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος στο έργο του, σε ένα έργο του περί τελικής κρίσεως, ο Άγιος Βασίλειος σε ένα έργο του περί τελικής κρίσεως γράφει, αν υπάρχει κάποιο τέλος στα αιώνια βάσανα, σημαίνει πως υπάρχει τέλος και στην αιώνια ζωή. Υπάρχει, δεν υπάρχει, υπάρχει. Λέμε αιώνια ζωή. Αν υπάρχει τέλος, λέει, στα βάσανα, υπάρχει τέλος στην αιώνια ζωή. Καθώς όμως είναι αδύνατο να φανταστεί το τέλος της αιώνιας ζωής, πώς είναι δυνατόν να σκεφτείς ότι θα υπάρξει τέλος και στα αιώνια βάσανα? Ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο υπάρχει τέλος. Η ζωή και η κόλαση, η ζωή και η κόλαση στέκονται εδώ, η μια απέναντι στην άλλη. Προσέξτε το λιγάκι. Εδώ που ζούμε είναι και η ζωή και η κόλαση. Φτιάχνει ζωή, συνεχίζει ζωή. Φτιάχνεις κόλαση, συνεχίζεις κόλαση. Εκεί που υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κόλαση. Δεν υπάρχουν βάσανα. Εκεί που είναι κόλαση, δεν υπάρχει ζωή. Θα το προσέξουμε για το πράγμα. Λέει, εκεί που υπάρχει ζωή, αιώνια, δεν υπάρχουν βάσανα. Σας έχει τύχει να γνωρίσετε άνθρωπο βουτυγμένο μέσα στον πόνο και να λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου που είσαι εδώ και ζεις και μου δώσεις αυτό που έχω. Δεν θέλω να μου το πάρεις. Εκεί υπάρχει ζωή. Φαινομενικά σε όλους φαίνεται ότι βασανίζεται. Αυτός είναι καλυμμένος από τη χάρη και τη γλύκα του Αγίου Πνεύματος. Και ο πόνος απαλύνεται έως εκεί που δεν φανταζόμαστε εμείς. Όπου υπάρχει ζωή Κυρίου, δεν υπάρχουν βάσανα. Και όπου υπάρχουν βάσανα, δεν υπάρχει Κύριος, δεν υπάρχει ζωή. Το ξαναπώ άλλη μια φορά γιατί είναι σημαντικό. Όπου υπάρχει ζωή αιώνιος, εδώ σε εμάς τώρα έχουμε ζωή αιώνιο, βάσανα δεν υπάρχουν.
Άρα για να καταλαβαίνουμε τα βάσανα, δεν έχει αγγίξει ο Κύριος ακόμα με τη ζωή του εμάς. Το καταλαβαίνουμε καλά αυτό το πράγμα. Δεν μας έχει αγγίξει. Και όπου υπάρχουν βάσανα, αυτό λέει και εγώ, δεν μας έχει αγγίξει τις αιώνες. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Στην επίγεια ζωή, ας πούμε κάθε που θα διαβάσω τώρα, στην επίγεια ζωή μας βλέπουμε πως η ψυχή του αμαρτωλού που έχει λίγη ζωή μέσα της, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, θα το εξηγήσω. Στην επίγεια ζωή μας, εδώ, βλέπουμε πως η ψυχή του αμαρτωλού, του δίχως Θεού θα λέγαμε αμαρτωλού, που έχει λίγη ζωή μέσα της, δηλαδή λίγο Θεό, είναι γεμάτη με πολύ μεγαλύτερα βάσανα από ό,τι έχει η ψυχή του δικαίου ανθρώπου. Πολύ μεγαλύτερα βάσανα. Το εξήγησα και προηγουμένως, να το καταλάβατε αυτό. Όπως υπόθηκε με σοφία από τους αρχαίους χρόνους, ο άνθρωπος λέγει δαπανά και βρίσκεται συνέχεια σε μία αγωνία. Ο άνθρωπος δίχως Θεό δαπανά τη ζωή του και βρίσκεται συνέχεια σε μία αγωνία. Ακόμα και του ισχυρού και του κυρίαρχου, αυτό που μας κυβερνάνε, και του κυρίαρχου ανθρώπου, τα χρόνια είναι μετρημένα. Είναι μετρημένα. Σίγουρα, σιγουρότατα. Ο φόβος που τον κρατάει και τον κάνει να αγωνιά, ηχεί πάντοτε στα αυτιά του. Σου λέει, κυβερνάει ο δυνατός, αλλά περνάει μια φωνή και του λέει, θα φύγεις. Θα φύγεις, του φωνάζει. Μετρημένα τα χρόνια. Ας μην απατάτε πως κάποτε θα γλιτώσει από το σκοτάδι της συμφοράς και της οδύνης. Ας μην απατάτε. Γιατί έχει δοθεί εντολή από το Θεό να περιπέσει στην εξουσία αυτός που κυβερνάει, έχει δοθεί εντολή να περιπέσει στην εξουσία του σιδερένιου μαχαιριού. Προσέξτε το αυτό, δεν αναφέρεται σιδερένιο μαχαίρι, αλλά στην καταδίκη του. Αυτό εννοεί, στην καταδίκη του. Θα τον κυριεύσει οπωσδήποτε η θλίψη και θα πέσει όπως ο στρατηγός που είναι μπροστά στη μάχη, αλλά δεν βρίσκει τρόπο να γλιτώσει γιατί κινδυνεύει. Έτσι θα πάει και αυτός που κυβερνάει. Η εδώ ζωή στη γη είναι κόλαση μεγάλη για τον αμαρτωλό. Και ο αμαρτωλός το βρίσκει πολύ πιο δύσκολο να υπομείνει τα βάσανα σε αυτή τη ζωή από ότι ο δίκαιος. Το βλέπει δύσκολο ο αμαρτωλός να υπομείνει βάσανα στη ζωή αυτή. Μόνο εκείνος που έχει ζωή μέσα του μπορεί να υπομείνει τα βάσανα. Να περιφρονήσει, να ξεπεράσει όλα τα κακά του κόσμου και να νιώθει χαρούμενος. Ο Χριστός ο ίδιος λέει στο δίκαιο άνθρωπο που ο κόσμος αποκλείει και καταδιώκει και ταπεινώνει. Ο Χριστός λέει σε αυτόν που ο κόσμος τον διώχνει, χαίρετε και αγκαλιάστε. Έτσι του λέει ο Κύριος. Και έτσι συμβαίνει. Χαίρει ο δίκαιος και αγκαλιά ο δίκαιος. Αυτά δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ρώτησαν κάποιο μεγάλο πατέρα, Άγιο, πατέρα, πώς υπομένεις τόσο καρτερικά τέτοιους αγώνες? Και ο γέροντας απάντησε, όλοι οι αγώνες μου εδώ στη γη είναι μικρότεροι από τα βάσανα μιας ημέρας στην κόλαση. Όλοι οι αγώνες μου εδώ στη γη είναι μικρότεροι από τα βάσανα μιας ημέρας στην κόλαση. Τούτο μοιάζει με το εξής γεγονός. Με το γεγονός του αρρώστου που είχε
μέσα στην αρρώστια βουτυχτεί ο άνθρωπος και πονούσε και έλεγε «Πάρε μου την αρρώστια». Και στέλνει ο Κύριος Άγγελο Κύριου, του λέει «Θέλεις να είσαι άρρωστος σε όλη σου τη ζωή και να πας στον παράδεισο ή να ζήσεις μια, να σε πάρω, να σου πάρω το βάζο, να σου πάρω μια ώρα μόνο στην κόλαση». Λέει «Μια ώρα στην κόλαση». Και τον πήρε στη μια ώρα στην κόλαση και περίμενε, αλλά δεν περνούσε αυτή η ώρα στην κόλαση. Οπότε όταν παρουσιάστηκε ο άγγελος του λέει «Πού ήσουν τόσο καιρό?» «Εγώ δεν πέρασε η ώρα», λέει, «Πολύ λίγος χρόνος είχε περάσει». «Όχι, ξανά να είμαι άρρωστος μια ζωή κάτω». Και λέγει ο Άγιος Νικόλαος Δημήριος εδώ μέσα παρακάτω ότι μια στιγμή στον παράδεισο, μια στιγμή στον παράδεισο είναι εξουθενώνει βάσανα αιωνίου ζωής και μια στιγμή στην κόλαση είναι απεραντοσύνη, ακατάπαυση στην ταλαιπωρία που δεν λιώνει ποτέ. Μια στιγμή μόνο. Και να τελειώνουμε. Όσα έχει πει ο Χριστός, όσα έχει πει ο Χριστός, ό,τι θα γίνουν, όλα έχουν γίνει. Μόνο ένα δεν έχει γίνει. Αυτό που περιμένουμε. Να κρίνει ζώντας και να κρούσει. Ας βρεθεί ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει το Ευαγγέλιο του να μας υποδείξει ότι από όσα είπε δεν έγινε στο και ένα, όχι όμως δεύτερα παρουσία. Η δεύτερα παρουσία είπε θα γίνει. Την περιμένουμε. Συνεπώς, αφού έγινε όλα τα άλλα, με λιγενέστε να κρίνει ο Κύριος ζώντας και νεκρούς. Και λέγει μέσα στην Αποκάλυψη ότι τότε που θα κρίνει η δεύτερη παρουσία, θα προβάλλει, λέει, ως αποθαλάσσης η εκκλησία του, γυναίκα όμορφη, στεφανωμένη με όλα τα άστρα του ουρανού, η εκκλησία, να παραλάβει τα τέκνα τους. Και λέει ο Κύριος, τότε λέει αυτοί που έχουν φύγει από τον κόσμο πρώτοι θα το συναντήσουν τον Κύριο τη δεύτερη παρουσία, έπειτα εμείς οι ζώντες λέει αρπαγισόμεθα ενεφέρες θα μας αρπάξει ο Κύριος στα σύννεφα πάνω για να μας κρίνει και να μας χαρίσει την αιώνια του βασιλεία. Αμήν. Δεν έχουμε άλλο να πούμε τίποτα. Θα κάνουμε προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Πάντος Θεός μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Πάντος Θεός μας. Πάτε λοιπόν, όλοι τις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, εφέλετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, ως εν ουρανώτα και της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερα και άφεσε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ελέγχεις ημάς της κρεμών, αλλά ρίξε ημάς από τον ποντιό. Διαφόρον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχεσαι και σώσου ημάς.